Με τα νεκρά παιδιά, έλεγε. Την κάρτα με τα νεκρά παιδιά, παιδιά. Δείξτε μου λίγο, θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό. Αν μπορούμε. Έχει πάει και είχε καταθέσει το πρωί η κυρία, την οποία γνωρίζω το όνομά της, δεν θέλω να το πω, είναι η οδηγός, κύριε Λέων. Σας αφορά μέσα αυτή η ιστορία και σας αφορά, κύριε Καλλιόπη, γιατί μιλάμε για το χαμό του Παναγιωτάκη. Πήγε το πρωί και κατέθεσε, δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανείς, ήταν η είδηση την οποία μου ήρθε πριν από 5 λεπτά. Την τσέκαρα έξω, βγήκα, έκανα ένα τηλέφωνο. Είναι διασταυρωμένη πληροφορία αυτή. Προηγήθηκε αυτή η κατάθεση, της κατάθεσης την οποία δίνει αυτή τη στιγμή η Καλλιόπη. Έχει πει πράγματα τα οποία είναι, νομίζω ότι πλέον μπαίνουν τα πράγματα σε ένα δρόμο. Δηλαδή θα χάσετε τον απογευματινό μου καφέ στους Αγίους Θεοδόρους. Όχι. Μπαίνουν τα πράγματα σε ένα δρόμο. Έχει πει πολύ σημαντικά πράγματα. Πολύ σημαντικά πράγματα, κυρία Καλλιόπη. Έχει πει πολύ σημαντικά πράγματα για την κόρη σας. Δεν δείχνει να εκπλήσετε, κυρία Πόπη. Έχει πει πολύ σημαντικά... Με ακούτε? Έχει πει πολύ σημαντικά πράγματα. Θέλετε να μας θυμίσετε εσείς, για να ξεκινήσουμε έτσι την κουβέντα, λίγο ανάποδα, τι έγινε εκείνη την ημέρα όταν έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης? Επικοινωνούσατε με την Ειρήνη κανονικά? Ναι, μιλάγαμε. Μας πήραν το μεσημεράκι προς απόγευμα τηλέφωνο, γύρω στους 4 με 5 κάπου εκεί, και μας είπανε, μάλλον το είχε εμένα ακριβώς συγκεκριμένο στον σύντροφό μου, ότι κάτι έγινε με τον Παναγιωτάκη, επειδή σε έκλαιγε όμως η Ειρήνη στο τηλέφωνο. Πήρα χαμπάρι ότι κάτι κακό έγινε. Και επειδή σε έχω κάποιο πρόβλημα υγείας, είπε ο σύντροφος να το πούνε στον ίδιο. Αλλά μόλις το άκουσα, λέω, φέρ' μου το τηλέφωνο εδώ αμέσως, λέω, γιατί εγώ δεν το πιστεύω. Λέω, Ειρήνη, τι έγινε? Μου λέει, βρήκαμε τον Παναγιωτάκη μαύρο στο καρότσι. Πώς το βρήκατε μαύρο το παιδί? Δεν ξέρω. Λέω, δώσ' μου την Πόπη να μιλήσω, να δω τι έγινε. Ρωτάω την Πόπη, μου λέει, και η Πόπη το ίδιο. Δεν ξέρω τίποτα, μου λέει. Της λέω, θες να κατέβω κάτω? Μου λέει, όχι, δεν χρειάζεται, μου λέει, γιατί είσαι πολύ μακριά. Θα τα πούμε αργότερα. Σας είπαν ότι το βρήκαν το παιδί μαύρο στο καρότσι? Ναι. Σας είπαν ότι ήταν ζωντανό το παιδί ή νεκρό το παιδί? Δεν μου είπανε. Και μετά τι πληροφορήσετε εσείς? Ότι το παιδί ήταν τελειωμένο από το σπίτι. Ξαναπήρε η Ειρήνη τηλέφωνο, θέλω να πω? Όχι, δεν ξαναμιλήσαμε. Δεν σας ξαναπήρε μετά τηλέφωνο για τον Παναγιώτη? Μετά από μέρες. Θυμάστε τι σας είπε? Όχι. Δεν σας είπε κάτι ιδιαίτερο για τον παιδί? Όχι, όχι, όχι. Ούτε αναφέρθηκε καθόλου σε αυτό? Όχι, το μόνο που ρώτησα ήταν η Πόπη καλά και δεν ασχολήθηκα μετά. Ήταν το πέμπτο παιδί το οποίο χάνεται, έτσι? Είναι το παιδί το οποίο... Συγγνώμη, αλλά είμαι σοκαρισμένος με αυτά τα οποία έχω μάθει. Ήταν το πέμπτο παιδί, λοιπόν, το οποίο χάθηκε. Με την Καλλιόπη, τη μητέρα του Παναγιώτη, εσείς επικοινωνήσατε καθόλου? Ναι. Πότε? Τώρα, πριν κάτι μέρες. Πότε σας πήρε τηλέφωνο, θυμάστε? Πριν 3-4 μέρες. Πώς και σας πήρε τηλέφωνο? Δηλαδή, θέλω να πω, είχατε συχνή επικοινωνία ή ήθελε να πήρα... Όχι. Ήθελε να μοιραστεί κάτι μαζί? Πολύ σταδιακά. Θέλετε να μας πείτε τι σας είπε? Δεν μου είπε κάτι συγκεκριμένο. Εγώ τη ζόρισα μάλλον να πει ότι γιατί δεν λέτε τις αλήθειες και τι γίνεται εκεί πέρα. Και τι σας απάντησε? Τη ρώτησα αν έχει όντως υπόψη της κάτι για την Ειρήνη και μου λέει τα έχω πει όλα στην αστυνομία. Δεν σας ξεκαθάρισε κάτι αν είχε δει κάτι? Σίγουρο όχι. Αυτό το τηλεφώνημα της Καλλιόπης πώς έγινε, δηλαδή τι μεσολάβησε για να γίνει αυτό το τηλεφώνημα? Δεν το ξέρω. Σας πήρε τηλέφωνο? Μου έστειλε μήνυμα η Ειρήνη. Ορίστε. Μου έστειλε μήνυμα η Ειρήνη. Συγγνώμη, μετά την προηγούμενη Τετάρτη, οπότε και κάνετε την πρώτη αποκάλυψη, σας έπαιρνε τηλέφωνα η Ειρήνη? Ναι, ναι. Ήθελα. Τι ήθελε? Γιατί βγήκα στα κανάλια να κόψουμε το θέμα, να σταματήσουν όλα εδώ ότι τη τα είπαν οι δικηγόροι της. Μα η Ειρήνη ήθελε την αλήθεια. Δεν ξέρω αν θέλει την αλήθεια η Ειρήνη. Έτσι έλεγε τουλάχιστον. Και εγώ σου απαντάω. Άρα πρώτα σας παίρνει η Ειρήνη και μετά σας παίρνει η Καλλιόπη. Ναι. Άρα σημαίνει ότι η Ειρήνη με την Καλλιόπη είχαν μια επικοινωνία. Έτσι, ναι. Δεν μπορούσε να εμπνεύσει και να αισθάνεται. Και η Καλλιόπη ζητούσε το ίδιο πράγμα? Ναι. Και η Καλλιόπη ζητούσε το ίδιο πράγμα? Όχι, δεν μου είπε κάτι τέτοιο η Πόπη.
Εσείς το μόνο το οποίο της είπατε, το να πάει να πει την αλήθεια και να ξέρει ότι γίνεται. Λοιπόν, η Ειρήνη...